Είμαι η Ντίνα Καράτζιου και αυτό είναι ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Radio Life. -O. Σήμερα είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο της Life ο Δημήτρης Θεοδοσόπουλος. Ο Δημήτρης Θεοδοσόπουλος είναι αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός και μαζί του θα συζητήσουμε γιατί πλημμυρίζει η Αθήνα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast, στο κανάλι της Lifeo στο YouTube και στο Lifeo.gr. Είναι τα podcast της Λάιφο. Κύριε Θαντοσόπουλη, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, η οποία θα είναι εξαιρετικά διαφωτιστική για τον κόσμο που θα την ακούσει. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και ευελπιστώ και εγώ να κρατήσει το ενδιαφέρον των ακροατών μας αυτά που θα πούμε. Λοιπόν, έδωσα αρχικά αυτόν τον σύντομο τίτλο για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει, αλλά νομίζω πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να κάνω μία έτσι σύντομη αναφορά στη δράση σας, η οποία βέβαια είναι πολύ πολυσχηδής, έχει ως επίκεντρο το περιβάλλον, για να πάμε μετά στη συνέχεια στην ουσία της συζήτησης. Είστε λοιπόν συνειδητής και επικεφαλής της γεωμυθικής, μια ομάδα έρευνας, μελέτης και εξερεύνηση και στις εξερευνήσεις πεδίου που κάνετε, Συγκαταλέγονται αυτοψίε σε κλειστά και ανοιχτά, ρέματα τη Αττικής. Καθώ λοιπόν έχετε μελετήσει διεξοδικά το ιστορικό δίκτυο των ρεμάτων, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μα εξηγήσετε γιατί είναι σημαντική η διάσωσή του και πώ συνδέονται με τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που ζήσαμε, κάτι που δυστυχώ θα ξαναζήσουμε σε μια ενδεχομένω ισχυρή νεροποντή. Όπω πρόσφατα συνέβη στο Κολονάκι, ένα δρόμο μετατράπηκε σε πισίνα με την πρώτη φθινοφορνή φροχή. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν για να μην πλημμυρίζει η Αθήνα, Υπάρχει λύση. Λύσεις υπάρχουν. Ε, όπως αναφέρατε, προσωπικά ασχολούμαι με το περιβάλλον πάρα πολλά χρόνια, από μικρή ηλικία και όλας από πρόσκοπος. Μέχρι σήμερα έχουμε ιδρύσει τη Γεωμηθική από το 2016, κάνουμε έρευνες υπόγειες με σπηλολόγους, ε, όπου έχουμε ανακαλύψει όλα αυτά που έχουμε ανακαλύψει. Ασχολούμαι και με την πολιτική, στον τομέα του περιβάλλοντο. Είμαι δίπλα στη ζωή του Κωνσταντοπούλου, στην πλευσή ελευθερία. Και στα πλαίσια όλα αυτά, συνδυάζουμε την ακτιβιστική μα δράση, την, την έρευνά μα ε, στο πεδίο, μαζί με ένα αποτύπωμα στο να διορθώσουμε αυτά που βλέπουμε στραβά. Να, να αφήσουμε δηλαδή, να δείξουμε καταρχήν στον κόσμο, γι' αυτό κάνουμε και τα βίντεο μα, ε, την εικόνα. Του περιβάλλοντο που εξερευνούμε, που είναι πολύ δύσκολο να το φτάσει, να φτάσει η εικόνα αυτή σε κάποιον άνθρωπο που δεν είναι εξειδικευμένο. Και στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, έχουμε μπει σε αυτά τα υπόγεια και έχουμε καταλάβει μαζί με την ιστορική μελέτη των ρεμάτων που έχουμε κάνει, ε, γιατί είμαστε οι τοπογράφοι και οι δύο που ξεκινήσαμε την γεωμοθετική, σήμερα είναι ένα περισσότερο αριθμό ανθρώπων. Περπατήσαμε, λοιπόν, εξερευνήσαμε και αυτό που διαπιστώνουμε κάθε φορά, με μία φράση μπορώ να το πω, είναι ότι έχουμε πάρει τον χώρο από τα ρέματα και γι' αυτό πλημμυρίζουμε. Ασχέτω του τι νερό ρίχνει, όπω και στο κολονάκι, όπω αναφέρατε, για να το πάρουμε και με ένα παράδειγμα, έριξε νερό, αρκετό νερό, σε λίγο χρονικό διάστημα, αλλά για να δούμε αυτέ τι εικόνε που είδαμε να πλημμυρίζει ένα δρόμο να γίνεται ποτάμι, σημαίνει ότι κάτι έχουμε κάνει κι εμεί λάθο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι έχουμε μπαζώσει, έχουμε κλείσει πρακτικά την πορεία ενό παλιού ρέματο, έχουμε βάλει μάντρε, το νερό όπω κατέβαινε από το λικαβιτό χτύπησε πάνω στι μάντρε, δεν μπορούσε να περάσει από τα φρεάτια τα οποία συνήθω δεν καθαρίζονται από του δρόμου και έτσι καταλήξαν λόγω τοπογραφία και υψομετρία στην οδό Μαραζλή και γι' αυτό έγινε ποτάμι ο δρόμος. Γιατί δηλαδή δεν είχε που αλλού να πάει το νερό. Παίρνουμε λοιπόν τον χώρο από το νερό, έχουμε κλείσει τα ρέματα, τα έχουμε υπογειοποιήσει, τα έχουμε μπαζώσει όπως ε, αναφέραμε και γι' αυτό το λόγο το νερό θα πάει από εκεί που ξέρει Λόγω τοπογραφία, χωρί κανέναν άλλο λόγο, πηγαίνει δηλαδή πάντα προ την πιο βαθιά γραμμή, προ την πιο χαμηλά, υψομετρικά γραμμή. Αν εμεί εκεί έχουμε βάλει δρόμο, θα περάσει από το δρόμο. Αν έχουμε βάλει σχολείο, που υπάρχουν πάρα πολλέ τέτοιε περιπτώσει, θα περάσει από το σχολείο, από την πολυκατοικία μα, από το πάρκο, από την παιδική χαρά, ό,τι έχουμε βάλει εμεί πάνω εκεί. Δεν είναι λοιπόν ότι έρχεται το νερό σε εμά και μας πνίγει και πνιγόμαστε, είναι ότι εμείς έχουμε μπει στο χώρο του νερού και το νερό θα περάσει από εκεί που ξέρει, όταν βρέχει. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι εδώ. Από ό,τι καταλαβαίνω, μα λέτε ότι έχουμε στερήσει ουσιαστικά στα ποτάμια, έτσι που έρεαν στην Αττική και ακόμα και στην πόλη της Αθήνα, από το φυσικό του χώρο. Mm -hmm. Να μην πάρω τα μεγάλα δυσάρεστα παραδείγματα για τα οποία θα συζητήσουμε παρακάτω, θα ήθελα να μου πείτε τώρα σε μία περίπτωση όπω αυτή του Κολονακίου, τι θα μπορούσε να γίνει, Δηλαδή, δεχόμαστε ότι έχουμε μπαζώσει το ποτάμι και από εκεί και πέρα τελείωσε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, Προφανώ και όχι. Τεχνικέ λύσει υπάρχουν πάρα πολλέ. Ε, αυτό που λείπει γενικότερα, βλέποντα και τη μεγάλη εικόνα, είναι η πολιτική βούληση να αλλάξουν τα πράγματα γιατί πρέπει να σπάσει αυγά. Πρέπει δηλαδή κάποια αυθαίρετα να γκρεμιστούν, κάποιε επεμβάσει που έχουν γίνει να διορθωθούν, να γκρεμιστούν δηλαδή, να ακυρωθούν κάποιοι δρόμοι, να γίνει μια πολυδομική μελέτη για να αλλάξουν κάποιοι δρόμοι. Σε συγκεκριμένη περίπτωση, θα μπορούσε να έχει γίνει καταρχήν πολύ απλά πράγματα: να, να δούμε τα φρεάτια. Πόσα φρεάτια είναι, είναι καθαρά αυτό ο όγκο νερού που είναι υπολογισμένο να παίρνουν αντέχει με αυτέ τι βροχέ που έρχονται τώρα. Πρέπει να γίνουν καινούργια, καινούρια φρεάτια, μεγαλύτερα, υπόγεια αγωγή. Δεν μιλάμε δηλαδή απαραίτητο για ένα γκρέμισμα. Γκρέμισμα μιλάμε σε άλλε περιπτώσει. Αλλά μια καλύτερη μελέτη κατά τόπου, δηλαδή κατά τόπου έχουμε και διαφορετικέ περιπτώσει. Σε κάθε σημείο ε, για να μπορούμε να διορθώσουμε, για να μην ξαναδούμε τέτοιε εικόνε. Έχουμε πάρα πολλά τεχνικά δεδομένα. Τεχνικέ λύσει υπάρχουν για όλα τα θέματα. Ένα μηχανικό μπορεί να κάνει ένα ποτάμι δρόμο και εθνική οδό όπω το έχει κάνει. Η πολιτική απόφαση ήταν να γίνει ο κυφισό π.χ. εθνική οδό. Ο τεχνικό κόσμο το έκανε. Άμα πάρθει η πολιτική απόφαση να γίνει η εθνική οδό ποτάμι, ο τεχνικό κόσμο μπορεί να το κάνει. Υπάρχουν μελετη, μελετητέ πάρα πολύ καλοί, υδραυλικοί, πολεοδόμοι. Αρχιτέκτονε, τοπογράφοι, μηχανικοί, γεωλόγοι που μπορούν να δώσουν μια υπαρκτή και εφαρμόσιμη λύση. Το θέμα είναι να, πα, να, να κατευθυνθεί η, η θέληση της πολιτείας προ τα εκεί, προ το να, να δώσουμε πάλι χώρο στο νερό. Αυτό θα το επαναλαμβάνω και θα το επαναλαμβάνω, γιατί είναι η μόνη λύση. Για να είμαστε τίμοι δηλαδή και με τον εαυτό μας και σαν πολιτεία και να επικαλούμαστε και την κλιματική αλλαγή. Ούτε εγώ είμαι αρνητή, ούτε κάποιο από την ομάδα μα είναι αρνητή τη κλιματική αλλαγή. Δεδομένου ότι το δεχόμαστε Το κλίμα αλλάζει λέμε Επομένως πρέπει να αλλάξουμε και εμείς Δεν μπορούμε να δεχόμαστε ότι το κλίμα αλλάζει Και οι τεχνικές που επεμβαίνουμε στο χώρο Ειδικά το ρεμάτο να είναι αυτές που ήταν το 1950 Ωραία. Με τσιμέντα και υπογειοποιήσει. Θα ήθελα λίγο να σταθούμε πάνω σε αυτό το πράγμα, γιατί ε, πολλοί δεν γνωρίζουμε, όπω mm -hmm. εγώ και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είμαστε μηχανικοί και ειδικοί, τι σημαίνει διευθέτηση και εγκυμπωτισμό ενό ρέματο. Ε, είναι δύο έννοιε διαφορετικέ καταρχήν. Οριοθέτηση είναι να τραβήξουμε δύο γραμμέ στο χάρτη, μία αριστερά και μία δεξιά από μία κίτη ρέματο, και να πούμε ότι αυτό ο χώρο ανήκει στο ρέμα. Είναι, ανήκει στο ρέμα με την έννοια ότι αν βρέξει αυτό το χώρο χρειάζεται το νερό για να κινηθεί χωρί να βγει αυτή η ποσότητα νερού έξω από αυτέ τι γραμμέ. Επομένω, αν υπάρχει οριοθέτηση ενό ρέματο, ξέρουμε ότι μέχρι εκεί μπορούμε να χτίσουμε π.χ. Μέχρι εκεί μπορούμε να βάλουμε ένα σπίτι, έναν δρόμο. Και από αυτή τη γραμμή και μέσα δεν είναι ότι μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μπορούμε να βάλουμε πιο ύπε δραστηριότητε, αθλητικέ δραστηριότητε, δραστηριότητε αναψυχή να αναδείξουμε το φυσικό κομμάτι δηλαδή αυτού του ρέματο. Διευθέτηση τώρα είναι το, οι, οι εργασίε που κάνουμε μέσα σε αυτή τη ζώνη τη της οριοθέτηση, μέσα σε αυτό το ρέμα. Οι οποίε δεν είναι απαραίτητο κακή λέξη διευθέτηση. Σήμερα έχει πάρει λάθο δρόμο γιατί όταν λέμε διευθέτηση ρέματο, σκεφτόμαστε συνήθω τσιμέντα, ε, σκληρέ επεμβάσει, ε, σαραζανέτια που είναι κουτιά με πέτρε που μπορεί να τα έχουν δει πολλοί φίλοι μα. Διευθέτηση όμω μπορεί να γίνει και με φυσικά υλικά. Με ε, να κρατήσουμε δηλαδή τη φυσικότητα του ενός ποταμού και να επέμβουμε αντί να βάλουμε τσιμέτο να βάλουμε πασαλομπήξεις, μην μπούμε τώρα σε πολυτεχνικές λεπτομέρειες, με φυσικά υλικά υλικά της φύσης δηλαδή με σπόρους, με σποροκαλλιέργειες, με δεντροφυτεύσεις οι οποίες το ριζικό σύστημα θα λειτουργήσει μετά ως συγκρατητικό για τα πρανή για να μην καταραίουν δεν είναι απαραίτητο δηλαδή η ύπαρξη τσιμέντου. Είναι μια λύση η οποία είναι, αυτή τη στιγμή προκρίνεται πάρα πολύ γιατί έρχεται όπως σας είπαμε από τη δεκαετία του 50. Είναι αυτό που ξέρουμε και είναι αυτό που δεν τολμάμε να αλλάξουμε. Εκεί έρχομαι να πω ότι πρέπει να γίνει αλλαγή και στα μυαλά των μηχανικών εννοείται και όλων των ανθρώπων των επιστημόνων που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα και κυρίως στο πολιτικό σκέλος του να δοθεί η κατεύθυνση ότι τέλος μέχρι εδώ πρέπει να επιστρέψουμε τη φύση μέσα στο, στην πόλη μας γιατί μόνο έτσι θα σωθούμε Ωραία. να δώσουμε χώρο στο νερό αυτό. Ας πάρουμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα mm. στη Μαρασλία ας πούμε που πλημμύρισε προχθές πώς μπορούμε να φέρουμε πάλι πίσω τη φυσική θέση ας πούμε του χυμάρου ο οποίος ξεχύλησε. Μπορούμε να κάνουμε αυτό, υπάρχει άλλη λύση. Στη Μαρασλή συγκεκριμένα το αναφέραμε, μπορούμε να κάνουμε μικρές, είναι πολύ μικρό το ρεματάκι και κατεβαίνει από το λιγαβητό, είναι σημαντικό να υπάρχει. Αν, υπήρχε δεν θα βλέπαμε αυτές τις εικόνες, θα τις βλέπαμε μέσα στο νερό. Έχουν χτιστεί δυστυχώς από, τα τέλη του 19ου εκεί και ο Ευαγγελισμός και το μαράζλιο πιο πάνω, είναι λίγο δύσκολη περίπτωση, είναι και μικρή. Υπάρχουν όμω άλλε περιπτώσει μεγάλε, όπω είναι ο Κυφησό, όπω είναι ο Ιλισό, που είναι τα, οι κυρίω αποδέκτες των νερών. Το μεγάλο ρέμα, Αφήνα, ο Ερασίνο, που είναι και εκτό πολυδομικού, η πίκρο Δάφνη, ο Ποδονύφτης, που είναι ρέματα τα οποία καταλήγουν όλα τα νερά των περιοχών που φιλοξενούν τριγύρω του. Νέα Ιωνία, Εράκλειο, π.χ. για τον Ποδονύφτη εκεί μπορούμε πραγματικά να, 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 λειτουργήσουμε, να, δώσουμε, να κάνουμε τις επεμβάσεις αυτές που λέω που γίνονται αυτή τη στιγμή και τις βλέπουμε στο εξωτερικό. Βλέπουμε δρόμους με έξι λωρίδες τα, κλειστού αυτοκινητόδρομου, κλειστούς αυτοκινητόδρομους, αυτοκινητόδρομους να, να, γκρεμίζονται και να επανα... που είχαν καλύψει παλαιότερα ρέματα σε ευρωπαϊκές πόλεις και άλλες πόλεις στον πλανήτη και να επιστρέφει το ποτάμι μέσα σε μία πόλη. Δηλαδή, μπορεί δηλαδή και σε τέτοιο ο... επίπεδο. Στην το γνώμη. βλέπουμε να γίνεται, δεν είναι ότι το φανταζόμαστε. Υπάρχει μια τέτοια τάση πράγματι στην Ευρώπη για την ανάδυση των ρεμάτων, αλλά θα μπορούσε ο κυφησό, ο οποίο έχει γίνει ένα αγωγό ομβρίων, να επανέλθει στην προτέρα του κατάσταση, σε κάποια σημεία ενδεχομένω. Πού, Φυσικά θα μπορούσε, αλλά δεδομένου τώρα ότι μιλάμε, σκεφτόμαστε εμεί, ειδικά που ασχολούμαστε με αυτό το κομμάτι, την πραγματικότητα για εμά που είμαστε εκεί. Η προτεραιότητα για μα είναι να μην γίνουν άλλα τσιμέντα, να παραμείνουν τα φυσικά τμήματα που έχουμε σήμερα σε φυσική κατάσταση. Αυτό είναι ο πρώτο στόχο, δηλαδή όχι άλλα τσιμέντα. Το δεύτερο στάδιο για μα είναι να, αρχίζουμε να βλέπουμε τι περιπτώσει που μπορεί να ανοίξει κάποιο ποτάμι, που μπορεί να φύγει το τσιμέντο να επανέλθει. Αλλά όταν αυτή τη στιγμή, σαν κοινωνία πολιτών και επιστημόνων που ασχολούμαστε με τι διανοίξει, έχουμε και το σύλλογο ξεχάσαμε να τα αναφέρουμε το πιο σημαντικό. Τη ροή. Τη ροή πολίτε υπέρ των ρεμάτων από το 2015 που παλεύουμε για να κρατήσουμε ανοιχτά τα ρέματα που έχουν απομείνει σε πρώτο στάδιο. Γιατί ό,τι ρέμα υπάρχει ανοιχτό αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είναι λόγω δικαστικών αγώνων συγκεκριμένων συλλόγων και ανθρώπων. Επομένω, αυτό είναι ο πρώτο στόχο: να μην χαθεί άλλο πράσινο και μπλε και καφέ από την Αθήνα. Και ο δεύτερο στόχο ε, είναι να αρχίζουμε να βλέπουμε συγκεκριμένε περιπτώσει που είναι εφικτέ, ε, να γκρεμίζουμε τσιμέντα, να γκρεμίζουμε αυθαίρετα που δεν έχουμε δει ποτέ να γκρεμίζονται αυθαίρετα σε ε, ρέματα, να ανοίγουν υπόγεια αγωγή, να επαναφέρουμε λοιπόν όσο πιο κοντά γίνεται σε φυσική κατάσταση ένα ποτάμι της πόλης. Ωραία. Πριν πάμε στα λίγα ελεύθερα ρέματα που ρέουν στην Αττική θα ήθελα λίγο να κλείσουμε την κουβέντα με το Δήμο Αθηναίων, δηλαδή τα διοικητικά όρια της, mm -hmm. euh, της πόλης για να έχουμε κάποια άμεσα αποτελέσματα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε να θωρακιστεί η πόλη στις επόμενες νεροποντές τον επόμενο χειμώνα, την επόμενη άνοιξη το φθινόπερο, το άλλο που έρχεται τι μπορεί να γίνει. Καταρχήν γίνονται μελέτες, έχουν γίνει και τα σχέδια μελέτης πλημμυρών από το 2018 υπάρχουν και στο Υπουργείο. Έχουν προταθεί διάφορες ε, που χρειάζεται να γίνουν. Ο Δήμος Αθηναίος συγκεκριμένα είναι μια δύσκολη περίπτωση γιατί περικλείεται από πολύ πυκνή Δόμηση και ο ίδιο είναι πολύ πυκνά δομημένο. Παρ' αυτά υπάρχουν πάρα πολλά ρέματα στο Δήμο Αθηναίων, άγνωστα κατά κύριο λόγο. Τα ανακαλύπτουμε όπω αυτό τη Μαραζλή, τα ανακαλύπτουμε σε κάθε βροχή από τα Τουρκοβούνια, από το λυκο... Λυκαβητό κατεβαίνουν. Ο Λυσό, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του Λυσού, βρίσκεται εντό διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηνών. Περνάει πίσω από το Χίλτον, από τη Μιχαλακοπούλου. Υπάρχει ο προφήτη Δανιήλ στο Βοτανικό. Υπάρχει το ρέμα του Κυκλοβόρου που είναι η οδό Μάρνη σήμερα. Που Έρχεται και αυτή από το Γκίζι, πολλά ρέματα στο Γκίζι, στο Πολύγωνο. Όλα μπαζωμένα αυτά. Όλα, όλα, είναι υπόγεια αυτά, αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ δύσκολο να, να, να ανοιχτούν. Παρ' αυτά μπορούν να γίνουν ε, επεμβάσεις στα φρεάτια όπως είπαμε να, να δοθεί δηλαδή να, κάπως, ε, να δημιουργηθούν καινούργια αγωγή περισσότερα φρεάτια για να μπορεί το νερό που πέφτει να μπορεί να μπαίνει πιο γρήγορα στα υπόγεια για να πηγαίνει προς την έξοδο προς τον κηφισό πάνω όλα αυτά του Δήμου Αθηναίων εν τέλει στο, στο Σαρονικό Θα ήθελα να πάμε λίγο στην πιο αισιόδοξη εντό εισαγωγικών πλευρά για τα λίγα ρέματα που ρέουν ελεύθερα στην Αττική. Γιατί εκτό από ρέματα, έτσι είναι και ενδιαφέροντα και σπουδαία οικοσυστήματα. Αγκαλιάζονται από σπουδαία οικοσυστήματα τα Σεχνώς. ρέματα. Έτσι δεν είναι. Ένα από αυτά είναι ο Ερασίνο, είναι το μέγα ρέμα τη Ραφίνα είναι και η πικροδάφνη και θα ήθελα να μας πείτε λίγα λόγια για αυτά, για όπου ειδικά για τα δύο πρώτα αντιμετωπίζονται και αυτά θα αντιμετωπιστούν ως αγωγή ομπρίων υδάτων από ό,τι βλέπουμε από το σχεδιασμό. Αυτό είναι ακριβώς που λέγαμε πριν, για μέχρι να φτάσει η κουβέντα με το ποια ρέματα και πού θα τα ανοίξουμε. Ε, ο στόχο μα είναι να μην χτιστούν, να μην μπαζωθούν αυτά τα ρέματα που είναι ήδη ανοιχτά, όπω είναι το Μέγα Ρέμα Ραφίνα στην Ανατολική Αντική και ο Ερασίνο, που είναι το ποταμάκι που βγαίνει στην, στον αρχαιολογικό χώρο τη για όποιον έχει επισκεφτεί, έχει έναν πανέμορφο υγρότοπο γεμάτο καλαμίε. Αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει τα έργα και στα δύο ποτάμια. Μια πολύ μεγάλη προσπάθεια δικαστική από συλλόγου και από το δικό μα σύλλογο να σταματήσουν αυτά τα έργα, γιατί είναι καταστροφικά. Γιατί θα μετατρέψουν δύο ποτάμια, πραγματικά δύο ποτάμια υπέροχα, 15 χιλιόμετρα έκαστο που ελεύθερο ελεύθερα στον κάμπο, σε, σε χωμάτι, δηλαδή σε γεωργική περιοχή, ειδικά το ρήμα Ραφίνας, Και αυτά τα 15 χιλιόμετρα θέλουν να τα μετατρέψουν είτε με τσιμέντα είτε με σειρματοκιβώτια σε τεχνητού αγωγού οβρίων, όπω πολύ, πολύ σωστά είπατε, ξεχνώντα ότι τα ποτάμια, γιατί για ποτάμια μιλάμε, είναι και οικοσυστήματα. Φιλοξενούν πάρα πολλά είδη ζωή. Ε, μεταναστευτικά πουλιά, τα μισά πουλιά που υπάρχουν στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί σε αυτή την περιοχή, ειδικά στον Ερασίνο. Είναι σταθμό μεταναστευτικών πουλιών. Τα καλάμια που βλέπουμε είναι φωγέ για πουλιά, ε, είναι φω φωγέ για τα βατράχια. Είναι ένα πλούσιο οικοσύστημα. Δεκάδε είδη έχουν καταγραφεί, τόσο χλωρίδα όσο και πανίδα. Πλατάνια θα κοπούνε και λένε ότι θα φυτέψουν μετά κάποια δέντρα αριστερά και δεξιά. Μιλάμε για μια περίπτωση που καταστρέφουμε τη φύση στο όνομα τη κλιματική αλλαγή. Που η κλιματική αλλαγή έχει έρθει ακριβώ γι' αυτό το λόγο, γιατί έχουμε χαλάσει τη φύση μα. Ωραία, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Εδώ ο αντίλογο λέει ότι μα, μπορεί να δημιουργηθούν πλημμύρε. Ειδικά στο Μέγα, Ραφίν, στο Μέγα Ρέμα Ραφίνα υπάρχει δίπλα οικιστική πίεση, δηλαδή υπάρχει, είναι χτισμένο, όχι. Υπάρχει μόνο λίγο σε εκβολέ, στα τελευταία δύο χιλιόμετρα περίπου, 1,5 με 2 χιλιόμετρα, στον οικιστικό ιστό τη Ραφίνα, που είναι ήδη τσιμεντωμένο εκεί το, το ποτάμι, στι εκβολέ του ειδικά. Τοπικά μπορούν να γίνουν κάποιε πιο σκληρέ διευθετήσει, με την έννοια δηλαδή κάποιο τσιμέντο και να εμβαθύνει κάπω η κήτη εκεί η τσιμεντένια ειδικά σε εκβολές που είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει κανένας λόγος να τσιμεντώσεις 15 χιλιόμετρα ποτάμι που κυλάει μέσα σε καλλιέργειες οι οποίες αν πλημμυρίσουν δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, μία στο τόσο που πλημμυρίζει, και επικαλούμενοι λοιπόν αυτό το μικρό κομμάτι, ωραία, μπορούμε να δεχτούμε να γίνουν κάποιε επιβάσει εκεί, να, να ανοιχτούν τα, τα, ειδικά τα γεφυράκια που υπάρχει το πρόβλημα. Εκεί πλημμυρίζουν, γιατί δεν χωράει το νερό να περάσει. Κάποιε τοπικέ επιβάσει προφανώ μπορούν να, να, γίνουν. Επειδή η συζήτηση για την ανάδυση των παζωμένων ρεμάτων είναι ανοιχτή στην Ευρώπη, η δική μα ας πούμε περιφέρεια, η υπουργεία, οι δήμοι δεν ακούν αυτή τη συζήτηση. Εσεί φαντάζομαι ότι θα έχετε και επαφέ λόγω τη. Σαφώ συνεχούσα σα Έχουμε, απασχόλησες. έχουμε αρκετέ επαφέ. Η αλήθεια είναι ότι πίσω από τα μικρόφωνα, α το πούμε έτσι συμβολικά, μα λένε ότι έχουμε δίκιο, αλλά μα λένε ότι απ' την άλλη ότι έχουμε και εμεί δεμένα τα χέρια μα. Με την έννοια ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Αυτή είναι μια δικαιολογία βέβαια, γιατί όντα στα πολιτικά πράγματα, βλέπω ότι όποιο δεν θέλει να κάνει κάτι, δεν το κάνει. Δεν είναι ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι. Άμα θες πραγματικά να γίνει κάτι, θα γίνει. Και αυτή η πραγματικότητα δεν είναι μόνο θεωρητική, είναι πραγματική γιατί όπως σας είπα τα, τα, κομμάτια αυτά των ρεμάτων, των ποταμών, επειδή το επαναλαμβάνω να το πούμε γι' αυτό, τα ρέματα είναι η μεγάλη κατηγορία. Όταν ένα ρέμα έχει νερό όλο το χρόνο το λέμε ποτάμι, όταν έχει νερό ή εποχικά ή μόνο όταν βρέχει το λέμε χύμαρο. Είναι η μεγάλη λεμε χυμαρο ειναι μεγαλη κατηγορια τα ρέματα. Και τα ποτάμια είναι υποκατηγορία. Αλλά επειδή όλα αυτά τα, τα, ποτάμια έχουν, τα ρέματα έχουν όλο το χρόνο νερό, γι' αυτό τα λέμε ποτάμια. Όταν λοιπόν αυτά τα ποτάμια είναι ανοιχτά γιατί γίνονται δικαστικοί αγώνε, ειδικά τη Πικροδάμη που αναφέρθηκε, είναι από το δεκαετία του 90. 25-30 χρόνια γίνονται δικαστικέ διαμάχε και επειδή κερδίζουμε συνέχεια, σαν κοινωνία πολιτών, παραμένει ανοιχτό το ποτάμι. Το ίδιο με τον Ποδονίφτη, το ίδιο με το Μέγα Ρέμα Θα έχει ολοκληρωθεί το έργο τώρα θεωρητικά, αν δεν είχαμε ξεκινήσει την προσπάθειά μα αυτή πολλά χρόνια πριν, με τον Ερασίνο γίνεται η ίδια προσπάθεια αυτή τη στιγμή να μην χαθεί αυτό το οικοσύστημα. Ε, είναι μας, μια μάχη. Μιλήστε μα λίγο για το ρέμα τη μικροδάφνη, διότι από ό,τι έχω ακούσει παλαιότερα από του κατοίκου οι οποίοι μάχονται για να παραμείνει ανοιχτό, εκτό που είναι σχεδόν διατηρημένο στη φυσική του κατάσταση. Λέγεται ότι αν γίνει μια μεγάλη πλημμύρα, εάν αυτό το πράγμα χτιστεί γύρω-γύρω, έχει να συμπαρασύρει ε, από παιδικέ χαρέ και σχολεία μέχρι ολόκληρε πολυκατοικίε. Προφανώ. Σε οποιαδήποτε μεγάλη πλημμύρα υπάρχει πρόβλημα στην πόλη, έτσι κι αλλιώ, γιατί έχουμε πάρει τον χώρο από το νερό. Επομένω, δεν μπορεί αυτό να αποτελεί δικαιολογία για να τσιμεντώσει κάποιο ρέμα. Δηλαδή να του πάρει περισσότερο χώρο. Αυτό πάει να γίνει εκεί στην Πικροδάμνη. Προσπαθούν να το τσιμεντώσουν, να το στενέψουν και να μειώσουν τον χώρο που έχει να περάσει το νερό. Επομένω, δεν είναι. Αντιπλημμυρικά αυτά τα έργα που διαφημίζουν είναι τελείω πλημμυρικά, γιατί, να το πάμε και επιστημονικά, η πλημμύρα τι είναι, είναι όταν έρχεται νερό με πολύ μεγάλο όγκο νερού, όγκο, σε μεγάλη ταχύτητα. Επομένω, όταν γίνεται αυτό το πράγμα, έχει καταστροφικέ συνέπειε. Και τι αυξάνει τον όγκο και, το, και την ταχύτητα του νερού, το τσιμέντο. Γιατί το τσιμέντο, όποτε μπαίνει, μειώνει τον όγκο του νερού που έχει να μπει, γιατί είναι πιο μικρό από τη φυσική πραγματικότητα. Δεν υπάρχουν τριβέ όπω υπάρχουν στα δέντρα, στο χώμα και όλα αυτά για να συγκρατούν τα νερά, τρέχει με μεγαλύτερη ταχύτητα. Και γι' αυτό βλέπουμε όλε αυτέ τι καταστροφέ, γιατί έχουμε αλλάξει αυτή την πραγματικότητα. Επομένω, τα έργα που γίνονται είναι πλημμυρικά για εμά, αυξάνουν τον όγκο και την ταχύτητα του νερού. Η πικροδάφνη παραμένει ανοιχτή σε φυσική κατάσταση από τη λεωφόρο βοηθάνη μέχρι και τι εκβολέ τη στην ΕΔΕΜ, εκεί στην παραλία. Και προσπαθούμε να την κρατήσουμε σε ανοιχτή φυσική κατάσταση, γιατί οποιαδήποτε επέμβαση πάει να γίνει, ειδικά αυτή που προτείνεται, θα είναι καταστροφική. Σίγουρα. Έχει κρατήσει κάθε είδου πλημμύρα που έχει γίνει μέχρι σήμερα, κάθε είδου βροχή που έχει γίνει μέχρι σήμερα η Πικροδάφνη. Ε, δεν έχει δώσει δηλαδή, πλημμυρικά φαινόμενα δύσκολα. Έχει μεγάλο πρανέ, με μεγάλο βάθο, να το πούμε για να το καταλάβουν οι άνθρωποι. Οπότε συγκρατεί το νερό. Κάποια προβλήματα υπάρχουν σε εκβολέ, ακριβώ γιατί κάποιοι δρόμοι έχουν χτιστεί στο επίπεδο σχεδόν του ποταμού. Είναι πολύ δίπλα. Εκεί που είναι δηλαδή Λάθο οι ανθρώπινε επεμβάσει μα. Πρέπει να διορθώσουμε αυτέ τι λάθος επεμβάσει και όχι να χάσουμε το ρέμα, το ποτάμι που έχουμε μέχρι στιγμή. Δηλαδή, όλα τα ανοιχτά ρέματα σήμερα στην Αττική είναι ανοιχτά με δικαστικέ αποφάσει. Δηλαδή, σε αυτά προβλέπονται όλα να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα, ναι. να μετατραπούν δηλαδή σε αγωγού. Ναι. Μάλιστα. Ναι, είναι, είναι αυτή η πραγματικότητα. Μιλάμε για συγκεκριμένες περιπτώσει. Είναι το, το, το ρέμα της πικροδάφνης. οποίο δει ένα Google Earth και βγει αρκετά ψηλά, θα δει τις πράσινες λωρίδες που έχουν μείνει. Είναι η πικροδάφνη στο νότο, είναι ο ο παραπόταμος του κηφισού στη Νέα Χαλκιδόνα, η ρεματιά πεντέλη, η οποία αυτή τη στιγμή δεν την έχουν ακουμπήσει, σώζεται αυτή τη στιγμή, βέβαια κάηκε. Από την άλλη, από την Αττική εδώ και πάνω, που δεν υπάρχει δικαστική διαμάχη εκεί, παραμένει, και μετά είναι και τα δύο ποτάμια τη Ανατολική Αντική, ο Μέγα Ρέμα και ο Ρασίνος, που πάλι αυτά, αν δεν κερδίσουμε, οι, τα παιδιά μα δεν θα δούνε ποτέ τα, μεγαλύτερα ποτάμια τη Αττική που είναι στην Ανατολική Αττική, το Μέγα Ρέμα Ραφίνας και το Νερασίνο, που σήμερα πηγαίνουν δεκάδε σχολεία κάθε μέρα εκεί. Γίνονται που πουλιών από εθελοντικέ ομάδε, από ομάδε διάσωση άγρια ζωή. Γίνονται απελευθερώσει καθημερινά σχεδόν εκεί, κάθε εβδομάδα, με, με, με σχολεία, με παιδιά. Περπατάνε μέσα στο ρέμα, κάνουν μάθημα βιολογία. Είναι ένα ανοιχτό σχολείο τη φύση. Έχει πολλέ παραμέτρου ένα ρέμα. Δεν είναι μόνο δηλαδή τα νερά τη βροχή να φύγουν από κοντά μα. Μάλιστα. Επειδή μιλήσετε για άγρια ζωή, από ό,τι είχα διαβάσει, άγρια ζωή έχει και ο κυφισό. Παρόλο που έχει γίνει, Ακριβώς. έχει μετατραπεί σε έναν αγωγό ομβρίων. Επειδή κάνατε μια μεγάλη εξερεύνηση στο κυφισό, πρόσφατα, πρόσφατα, πριν από ένα χρόνο, πείτε μα λίγο τι ανακαλύψατε. Και ποια είναι και η ευθύνη τη πολιτεία από εκεί και πέρα. Σαφώ γίνονται κάποια έργα καθαρισμού αυτή τη στιγμή κάτω από τον κυφισό. Μετά την, ε την γνωστοποίηση του θέματο από την περσινή μα εξερεύνηση. Είμαστε πρακτικά οι πρώτοι που μπήκανε στον υπόγειο Κεφισό μετά την κατασκευή του από την Ολυμπιάδα, μετά από 20 χρόνια δηλαδή. Μπήκαμε εμεί και διαπιστώσαμε ότι δεν είχε πει ποτέ κανένα άλλο, ειδικά μέλο τη πολιτεία, γιατί δεν είχε καθαριστεί ποτέ, δεν είχε συντηρηθεί ποτέ. Και είδαμε τον μεγάλο όγκο μπαζών που υπάρχει στο υπόγειο, φθορές, στα τυχώματα είδαμε ζωή. Το νερό, αυτό που υπάρχει στον κυφισό, έχει ψαράκια. Στο ανοιχτό κομμάτι του, στον κόκκινο μήλο, που θέλουν και αυτό να το τσιμεντόσουν, και γίνεται και εκεί δικαστική μάχη, αυτή τη στιγμή. Έχουν έχουνε καταγραφεί επίσημα από το ΕΛΚΕΘΕ, το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, τέσσερα είδη ψαριών και χέλια, τα, τα οποία χέλια είναι και μια εξαιρετική περίπτωση και προστατευόμενα. Ε, ήδη, το που βρίσκουμε χέλη, έχει καταγραφεί το ατικόψαρο στο κυφισό που είναι όπω και στο νερασίνο, που είναι όπω το λέει το όνομά του, είναι το ψάρι τη Αττική. Γιατί, της... γιατί βρίσκεται μόνο εδώ και σε κάποιε ποταμάκια στο, στη βιωτεία. Αν λοιπόν γίνουν αυτά τα έργα, συνεχίζουν να γίνονται αυτέ οι επεμβάσει και χαθεί το ατικόψαρο π.χ., που είναι σε, πόλη... σε δύο-τρία σημεία συγκεκριμένα, μιλάμε για εξαφάνιση είδου από τον πλανήτη. Μιλάμε δηλαδή για τέτοια πράγματα τα οποία στι μελέτε που έχουν δεν αναφέρεται καν ότι υπάρχει το αττικό ψάρο. Δεν καταγράφονται αυτά τα είδη. Όπω πάρα πολλά είδη πουλιών και δέντρων δεν καταγράφονται στο Μέγα Ρέμα Ραφίνας. Μιλάμε δηλαδή και για ένα πρόβλημα τεχνικό πέρα από το πολιτικό, αυτή την ευθύνη δηλαδή την έχει, ας το πούμε, η δική μας μεριά των μελετητών. Άρα ο κηφισός έχει και ενδημικά είδη, μου λέτε, στην πραγματικότητα, Σαφώς. όπως είναι το αττικό ψαρό, και παρόλο που έχει μετατραπεί σε αγωγό, η ευθύνη της πολιτείας όταν έχει μετατρέψει αυτό το ποτάμι σε αγωγό, ποια είναι, τι πρέπει να κάνει που εσείς διαπιστώσατε στη συνέχεια. Εμείς αυτό που λέμε και τονίζουμε στην πολιτεία είναι ότι... Όχι, okay, αυτά γίνανε σε κάποια εποχή που δεν υπήρχαν και οι συλλογοί μα. Δεν υπήρχε ίσω, δεχόμαστε ότι δεν υπήρχε αυτή η γνώση, αν και υπήρχε. Να πούμε ότι ό,τι έγινε, έγινε. Και από εδώ και πέρα τουλάχιστον να μην πέσουν άλλα τσιμέντα. Αυτή είναι η πρώτη μα προτεραιότητα. Γιατί ακόμα και στο κομμάτι που είπα, στον κόκκινο μήλο που έχει πάρα πολύ ωραίου μεανδρισμούς ο κυφισό, στο ανοιχτό του τιμή, που είναι γεμάτο ψάρια, γεμάτο πάπιε, πουλιά. Και έχουν καταγραφεί όλα αυτά επίσημα. Ε, πάνε να το τσιμεντώσουν και αυτό. Η ευθύνη της πολιτείας λοιπόν είναι να αφήσει στην ησυχία του τα ρέματα, τα ποτάμια που έχουν αυτή τη στιγμή φυσική κατάσταση και να δει τι μπορεί να κάνει στα υπόγεια και σε δεύτερο χρόνο να δούμε τμηματικά που μπορούμε να ανοίξουμε όπως είχε ανοίξει και η συζήτηση με τον Ιλισό το 2018 με τον Τραμ όπου μπορεί να ανοίξει τοπικά. Και αυτό το άνοιγμα θα λύσει και πάρα πολλά άλλα προβλήματα, γιατί στα υπόγεια δυστυχώ ρίχνουν πάρα πολλά λύματα, επειδή είναι υπόγεια και δεν βλέπει κανεί τίποτα. Υπάρχουν παράνομε συνδέσει, είτε ιδιωτικέ είτε και επίσημε. Τι εννοείται παράνομε συνδέσει. Παράνομε συνδέσει εννοούμε από βόθρου, σωλήνε δηλαδή, οι οποίοι καταλήγουν μέσα στο τσιμεντένιο αγωγό που έχουν ανοίξει παράνομα τρύπα μετά το, την κατασκευή του αγωγού και ρίχνουν μέσα εκεί λίματα. Από ποιου, από βιομηχανίε, από σπίτια. Από σπίτια, από, από βουλκανιζάτερ. Μπορεί να ρίχνουν λάδια μέσα, πετρέλαια, να τα ρίχνουν δηλαδή στα φρεάτι, να έχουν σωλήνε από κάτω υπόγεια και να το ρίχνουν στο φρεάτιο του δρόμου π.χ. Οπότε δεν γίνεται έλεγχο επειδή μπορούμε να βρούμε από πού έρχεται αυτό το, το, το φαινόμενο, αλλά δεν γίνονται έλεγχοι. Ο καθένα, τα, από τα πλυντήρια αυτοκινήτων, π.χ. όλα αυτά όλα δεν πρέπει να καταλήγουν στα ποτάμια. Στα ποτάμια καταλήγουν μόνο τα νερά τη βροχή. Δηλαδή, Ό,τι άλλο πέφτει, απαγορεύεται. Είναι παράνομο. Δηλαδή, από το 2004, που υπογειοποιήθηκε ο κηφισός, δεν πήγε ποτέ κανένα να ελέγξει τι γίνεται εκεί κάτω. Δεν έχει πάει ποτέ κανένα πουθενά. Εκτό από σας. Σε οποιοδήποτε <laughs> ρέμα, όχι. Εμεί είχαμε κάνει και αναφορά και την είχαμε στο Υπουργείο με το τι ανακαλύψαμε τόσο για το κομμάτι των σκουπιδιών, τόσο για το κομμάτι το στατικό, όσο και το κομμάτι του καθαρι... των, των παράνομων συνδέσεων, γιατί είχαμε βρει αρκετέ και των λοιμάτων που πέφτανε μέσα στον Κυφισό. Όταν λέμε παράνομα λίματα, εννοούμε έρχεται το νερό άσπρο-άσπρο από τον Κυφισό και από ένα σωλήνα πέφτει πράσινο και μαύρο και καθαρό. Και όλα αυτά πού καταλήγουν. Εδώ είναι τώρα το δράμα. Ε, όλα αυτά καταλήγουν στο Σαρονικό, στη θάλασσα, που αναλόγω τα ρεύματα καταλήγουν στην χρυσή ακτή τη Αθήνα. Από, το, από, το, από, τον Πειραιά και κάτω μέχρι τη Βουλιαγμένη. Όλο αυτό το παραλιακό μέτωπο δέχεται όπω και η πικροδάφνη ε, ρίχνει τα νερά τη ε, στον ε, Σαρονικό. Περίπου ε, μερικέ εκατοντάδε μέτρα πριν τι εκβολέ τη πικροδάφνη υπάρχουν εγκαταστάσει σε ΙΔΑΠ τη αποχέτευση, που επίσημα όταν βρέχει ανοίγει τον αγωγό και ρίχνει λύματα. Τώρα συγγνώμη για του ακροατέ, τουαλέτα μέσα στο ποτάμι γιατί η ποσότητα αυτή θεωρητικά ε, με την ποσότητα νερού που έρχεται είναι, ανε, είναι, μέσα στα ανεκτά όρια. Και έχουν βάλει και κάτι ταμπέλε στην παραλία τη ΕΔΕΜ ότι απαγορεύεται να κάνει μπάνιο 100 μέτρα πιο κοντά στι εκβολέ. Μιλάμε για τέτοια πράγματα τώρα εξωφρενικά. Δυστυχώ όλα αυτά καταλήγουν στο σαρονικό. Ακόμα και τα λύματα από το κέντρο τη Αθήνα που έρχονται είναι από το παντοροϊκό σύστημα. Παντοροϊκό είναι αυτό το σύστημα, η αγωγή που δεχόντουσαν και τα λίματα και τα όμβρια. Τα νερά τη βροχή δηλαδή από το 19ο αιώνα. Αυτό το σύστημα τη οδού Μάρνη, ο κυκλοβόρο λοιπόν, που παίρνει όλα τα λίματα από το κέντρο των Αθηνών, καταλήγουν στον προφήτη Δανίηλ με ανοιχτό αυλάκι, έρχονται δηλαδή τα λίματα αυτά, τα οποία όταν βρέχει, πλημμυρίζει όλο αυτό και αυτά προφανώ αναμειγνύονται με τα νερά τη βροχή, τα νερά των λιμάτων και μέσα από το ρέμα του προφήτη Δανίηλ καταλήγουν στον κυφισό και εν τέλει στον Σαρρόνικο ε, Σαρονικό. Υπάρχει λοιπόν, πέρα από το θέμα των σκουπιδιών που καθαρίζει τώρα η πολιτεία, η περιφέρεια, υπάρχει πάρα, πολύ σημαντικό είναι το θέμα το υγειονομικό, με το τι γίνεται στα υπόγεια. Πρέπει να γίνουν έλεγχοι, δυστυχώ δεν γίνονται έλεγχοι. Εμείς έχουμε βρει πάρα πολλέ δύσκολε και μη όμορφε καταστάσει εκεί κάτω. Σε δύο-τρει περιπτώσει οφείλω να το αναγνωρίσω ότι έχει έρθει η ΔΑΠ, γιατί πάντα ενημερώνουμε για αυτά σε που ποιες βρίσκουμε. Είχαμε μπει στο ρέμα των, ε, των, καλογύρων και είχαμε περπατήσει περίπου τρία χιλιόμετρα μέχρι να βρούμε μια διαρροή. Πέφτανε λύματα μέσα στην πικροδάφνη. Το ρέμα των καλογύρων είναι ένα παραπόταμο τη πικροδάφνη. Μπήκαμε και βρήκαμε που είχε σπάσει, είχε σπάσει εν τέλει αγωγό σε ηδάπ. ΔΑΠ. Παλιό. Οπότε υποδείξαμε το σημείο, ήρθε το συνεργείο από πάνω από το δρόμο σε μια Ομάδα, το είχαν διορθώσει το, το πρόβλημα. Είχε έρθει η περιφέρεια π.χ. στην Πικροδάφνη, είχαμε μπει στο υπόγειο τη Πικροδάφνη, είχαμε περπατήσει εκεί άλλα τρία χιλιόμετρα και είχαμε φτάσει σε, σε τείχο. Είχαν μπαζώσει, ήταν εξαιρετική περίπτωση αυτή. Ε, φτα... Και αντί να βγούμε στο βουνό, που είχαμε μπει δηλαδή, από κάτω προ το βουνό, πριν φτάσουμε στο βουνό, υπήρχε τείχο. Είχαν χτίσει με τσιμεντόλιθους την είσοδο του αγωγού και από πάνω είχαν ρίξει χώματα, το είχαν κλείσει. Ποιοι? Ανακαλύψαμε μετά από έρευνά μα ότι ήταν μάλλον η τότε δημοτική αρχή, γύρω στο 2000, που είχαν ξεκινήσει και οι κάτοικοι τότε να δραστηριοποιούνται με τα έργα στην Πικροδάφνη και το εξωφρενικό δεν είναι ότι μπαζούσαν το ρέμα, είναι γιατί το κάνανε. Κάνανε αυτό το πράγμα. Κάνανε παρακτικά μια επέκταση του υπόγειου παράνομη 200 μέτρων, χωρί μελέτη δηλαδή, χωρί ουσιαστική προ... μελέτη, μέσα στην πρώτη ζώνη προστασία ημιτού. Ε, μπαζούσαν ρέμα. Και όλο αυτό το κάνανε για να βάλουν από πάνω ένα σχολείο, για να χτιστεί σχολείο. Και με την προσπάθεια των τότε κατοίκων ε, αποσοβήθηκε αυτή η κατάσταση και δεν έχουμε σήμερα ένα σχολείο πάνω σε ένα μπαζωμένο ρέμα, μέσα στην πρώτη ζώνη προστασία ημιτού. Μιλάμε Έ, για τέτοια πράγματα τώρα. Έχουμε όμω άλλα σχολεία στην Αθήνα τα οποία δεν είναι πάνες. πάνω σε μπαζωμένα ρέματα. Μπορείτε να μα δώσετε μερικά παραδείγματα. Όχι, πολλά τέτοινε, σχολεία να μας ε, Γίνεται και ένα αφήρμα τι τελευταίε μέρε. Ανεβάζουμε έτσι κάθε μέρα και από, και από ένα πανελλαδικά. Ε, στη Νέα Ιωνία είχαμε τώρα ανεβάσει ένα. Υπάρχουν και πάρα πολλά σπίτια που υπάρχουν Και στο Δήμο Αθηναίων υπάρχουν σχολεία. Στο, στο Δήμο Αθηναίων υπάρχουν Στο Δήμο Αθηναίων το πιο ξεφρονικό που έχουμε ανακαλύψει είναι στον Γκιζί που μέσα σε τρία οικοδομικά τετράγωνα πίσω από τα δικαστήρια είναι ανοιχτό ένα τσιμεντωμένο βέβαια ρέμα και όλες οι πολυκατοικίες που είναι εκεί έχουν αφήσει χώρο για το ρέμα κάτω από, κάτω από την πολυκατοικία του. Στην πιλωτή δηλαδή. Δεν είναι πάρκινγκ, είναι, είναι κολόνε. Πώ βλέπουμε πιλωτή για πάρκινγκ, αλλά είναι για να περνάει το νερό. Άμα δεν το δείτε, δεν θα το πιστεύετε. Δηλαδή, κι εμείς, πηγαίνοντας και εμεί πηγαίνοντα και ψάχνοντα το ανακαλύψαμε και δεν πιστεύαμε στα μάτια μα ότι τρία οικοδομικά τετράγωνα πίσω από τα δικαστήρια στο κέντρο των Αθηνών βρίσκονται πάνω από ένα τσιμεντομένο ρέμα και έχουν απλά την πιλωτή σε περίπτωση που βρέξει να περάσει από κάτω το νερό από, τη, από την πολυκατοικία. Μιλάμε για εξωφρενικέ. Περιπτώσεις. Υπάρχουν στο περιστέρι, υπάρχει εδώ ξάνθου μια πολυκατοικία που έχει ένα, αφήσει και αυτή ένα άνοιγμα για να περνάει το νερό, γιατί είναι ακριβώ πάνω στο ρέμα. Και δυστυχώ οι χειρότερε περιπτώσει είναι στο κομμάτι των σχολείων. Π.χ. στην Πικροδάφνη που είπαμε, στο, στο υπόγειο κομμάτι τη Πικροδάφνη, σε ένα σημείο από πάνω υπάρχει ένα νηπιαγωγείο που είναι ακριβώ πάνω από τον αγωγό. Πάνω στον πάνω μπαζωμένο στο αγωγό, στο αγωγό. Είναι, είναι δυστυχώ πάρα πολλέ περιπτώσει τέτοιε. Θα ήθελα να μιλήσουμε όμως και λίγο να κλείσουμε με τον Ηλισό έτσι, γιατί υπάρχει ένα κομμάτι της αρχαίας σκήτης του Ηλισσού που παραμένει ορατό, είναι ακάλυπτο, αλλά δυστυχώς είναι τελείως αφρόντιστο. Η Λάιφο είχε ασχοληθεί πολύ με αυτό το ζήτημα, mm. είχε κάνει ένα εκτενές ρεπορτάζ και είναι αποκομμένο από τη λειτουργία της πόλης και το παριλήσιο ιστορικό τοπίο. Πώς βλέπετε την περίπτωση του Ηλισσού και συγκεκριμένα και το συγκεκριμένο σημείο. Αλλά πέραν τούτου έχουμε και ένα κολυμπητήριο το οποίο είναι χτισμένο στην αρχαία Κίτη και μάλιστα αυτό το κολυμπητήριο αναμένεται να εδρεωθεί ακόμα περισσότερο σε αυτή τη θέση από τη στιγμή που γίνεται μια ενεργειακή αναβάθμιση έχει αποφασιστεί να γίνει. Ακριβώς. Και υπάρχει εκεί ένας δυνατός σύλλογος και ο... Ο Ιωσήφου Εφρεμίδη, ο, ο οποίο κάνει πολύ μεγάλη μάχη χρόνια εκεί. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό με προέτρεψε να ασχοληθώ για τον Ηλισσό και από τότε πραγματικά κόλλησα με τα, με τα ρέματα. Αυτή η περιοχή ακριβώς διασώθηκε ακόμα και από τους κατασκευαστές και ο Ηλισσός υπογειοποίηθηκε τη δεκαετία του 30 και οι κατασκευαστές είχαν το, την σκέψη να τον υπογειοποίησουν όλο. Αλλά αυτό το κομμάτι λόγω της ιστορίας του, λόγω του ότι εκεί έχει πάρα πολλά αρχαία... Ε, υπάρχει αναφορά στον Φέδρο του Πλάτωνα γιατί έγινε εκεί η συζήτηση του Σοκράτη με τον νεαρό Φέδρο, ότι έβρεξε τα πόδια, ότι υπάρχει μια πολύ ωραία περιγραφή του Λυσού από τον Πλάτωνα. Υπάρχει το ιερό τη Αγροτέρα Αρτέμιδο. Εκεί γινόντουσαν τα μικρά μυστήρια πριν πάνε στην Ελευσίνα. Ήταν πολύ φορτισμένο ιστορικά και πολιτιστικά ο χώρο, και ακόμα και αυτοί οι κατασκευαστέ που υπογειοποίησαν το σύνολο του Ηλισσού σεβάστηκαν αυτό το κομμάτι και κάνανε τον αγώνα παρακάμπτη υπογείω αυτό το τμήμα. Και έτσι έχουμε την τύχη και την ευλογία να σώζεται αυτό το κομμάτι, που είναι κάποια καταπληκτικά βράχια που έχουμε και την ευτυχία να έχουμε και φωτογραφίε από του καταράχτες του Ηλισσού. Ποιο θα το φανταζόταν να έχουμε καταράχτες μέσα στο κέντρο τη πόλη, πίσω από το Ολυμπίο, μιλάμε για του φίλου μα. Δεκάδε είναι οι ναοί τα παρελίσια ιερά όπω είναι γνωστά. Και αυτό το κομμάτι πραγματικά είναι ένα πολύ καλό δείγμα που δεν έχει και νερό, γιατί δεν καταλήγει εκεί το μόνο όταν βρέχει. Το πώ μπορεί να αυτοσυντηρείται ε, ένα ανοιχτό ποτάμι. Δεν χρειάζεται να το ποτίζουμε λοιπόν. Γιατί υπάρχουν και αυτέ τι περιπτώσει. Δηλαδή, καλύπτουμε τα ρέματα, βάζουμε από πάνω πάρκα και είναι εξωφρενικό ότι υπάρχει το νερό από κάτω και το νερό που τα ποτίζουμε από πάνω που είναι τη ΣΑΙΔΑΠ, έρχεται από 300 χιλιόμετρα μακριά από το Μόρνο. Αυτή είναι η παραλογισμή η σημερινή, η σπατάλη γενικά πόρων και καταστάσεων. Επομένω, αυτή η συζήτηση άνοιξε γύρω στο 2018 όταν ε, έγινε η κατάρρευση του πάρκινγκ στην Καλιθέα και ανακαλύψαμε το, το ευρύ κοινό ότι υπάρχει ένα ποτάμι κάτω από τον δρόμο, κάτω από την οδό Καλιρόη όπου από πάνω περνούσε το τραμ. και οι μελετητέ του Τραμ δεν είχαν υπολογίσει ότι υπήρχε ένα ποτάμι από κάτω. Μιλάμε για τέτοια προχειρότητα. Την εποχή δηλαδή που φτιάχνανε τον υπόγειο Κυφισό, κάνανε και το Τραμπ, δεν σεβαστήκανε ούτε τον Κυφισό ούτε τον Ηλισό. Άνοιξε τότε η συζήτηση λοιπόν για το πώ μπορούμε ένα κομμάτι του Ηλισσού, δηλαδή να ακυρωθεί το Τραμπ πρακτικά, η σύνδεσή του με το Σύνταγμα, και να ανοίξει το κομμάτι τη Καλλιρόη, που δεν θα είχε καμία απολύτω επίπτωση. Στο, στην κυκλοφορία που έχει. Γιατί είναι μια ζώνη ακριβώ που υπάρχει ελεύθερη, που κυκλοφορεί το τραμ φυσικά τώρα. Ε, που ήταν μια αρκετά εφικτή πρόταση, βέβαια. Συνολικά πρέπει να μελετηθεί αυτό και πολεοδομικά και κυκλοφοριακά. Παρ' όλα αυτά γίνεται. Είναι αυτά που λέμε ότι αλλά είναι σε δεύτερη μοίρα. Το θέμα είναι να μην γκριζάρουν τα πράσινα τμήματα αυτή τη στιγμή και όχι να πρασινίσουν τα γκριζά τμήματα. Γίνεται μάχη λοιπόν για τα αυτονόητα ακόμα. Αυτό το έχουμε πάντα και σαν προτεραιότητα δική μας το να ανοίξει κάποιο κομμάτι ενός ποταμού και ευελπιστούμε να, να, να το δούμε όσο ζούμε ή τουλάχιστον να, να το δούνε τα παιδιά μας. Να, δηλαδή να επαναφέρουμε τα αρέματα όσο πιο κοντά γίνεται στη φυσική κατάσταση. Γιατί μόνο αυτό θα μας σώσει από τις πλημμύρες. Για να το πούμε δηλαδή λοιπόν, μια κουβέντα, πλημμυρίζουν, οι πόλεις μας πλημμυρίζουν γιατί έχουμε πάρει τον χώρο από τα ρέματα. Επομένως, αν Εντοπίσουμε τη σωστή αιτία που είναι αυτή, το αυτή θα μα δώσει και τη λύση. Ποια είναι η λύση για να μην πλημμυρίζουμε, για να το πάμε αντίστροφα, να μην, να μην παίρνουμε άλλο χώρο από τα ρέματα και όσο χώρο μπορούμε να τον δίνουμε πίσω. Με σταδιακά, με αργά βήματα, αλλά μια πόλη δεν είναι μόνο η δική μα γενιά, είναι και οι μελλοντικέ γενιέ. Θα πρέπει να υπάρχει ένα στρατηγικό όραμα για αυτή την πόλη, να αρχίσει να δίνει πίσω τον χώρο στο πράσινο, στο μπλε και στο καφέ. Κύριε Θεοδωσόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα κουβέντα. Να είστε Με καλά. Ευχαριστώ. Ακούσατε ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς Radio Life. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast, στο κανάλι της Life στο YouTube και στο Life.gr. Είναι τα podcast της Life.